Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή δύναμη. Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είδαμε μια μεγάλη κινητοποίηση προς τον προφήτη Ηλία με 1,4 βαθμούς. Οι φίλοι, όλοι όσοι με αγάπη και ενδιαφέρον ήθελαν, βρέθηκαν εκεί και είδαμε ωραίες εξελίξεις. Ναι, ειλικρινά, από το πρώτο άκουσμα του προβλήματος του μαστιγμού από τον κεραυνό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή δημιούργησε ζημιές πέραν του προβλεπόμενου, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Και μπορώ να σου πω, εύγουμε ότι από την ημέρα που κάναμε την Χριστουγεννιάτικη νύχτα, που στήθηκαν τα κουτιά αυτά μέσα στους δρόμους, έως και επιχειρηματίες που όλοι τους την ίσπραξη την έβαλαν εκεί. Και ο κόσμος δεν πέρασε, επειδή τσεκάριζε, επειδή γυρνάγαμε εκείνη την ημέρα, δεν πέρασε άνθρωπος που να μην ρίξει μέσα στο κουτί. Έτσι είναι, όπως το λες. Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν είναι εύκολο. Είναι στην κορφή του πιο ψηλού μας βουνού να μεταφέρεις πράγματα με μουλάρια, με χιλιαδιό. Και η ανταπόκριση του κόσμου ειλικρινά συγκινητική. Ο καθένας ό,τι δίνει δεν πρέπει να το λέει. Πιστεύω όμως ότι αποκριθήκαμε όλοι. Και βέβαια συγχαρητήρια στους ανθρώπους και στη Μαρία τη Ζαχαροπούλου, που η οικογένειά της επί τόσα χρόνια από πάπου προς πάπου συντηρεί το μοναστήρι. Της εξήγησε κάποια πράγματα, της είπα πώς να το διαχειριστεί το θέμα, γιατί είναι ψηλά στο βουνό και μπορεί αύριο ή κακό να μας ξανατύχει κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να έχουμε το γάιδαρό μας δεμένο λίγο. Πιστεύω ότι ο προσκοπισμός και όλα τα παιδιά, τα μικρά και μεγάλα, έκαναν το ρόλο τους. Οι εθελοντές που η Μαρία κουβαλάει μαζί τους και το μοναστήρι, όπως δώσαμε υπόσχεση όλοι μας εμείς που το αγαπάμε, ότι σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα θα έχει αποκατασταθεί. Θα προσέξουμε λίγο τα μεταλλικά μέρη να μην είναι εκτεθειμένα, γιατί ο κεραυνός τα τραβάει και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Και πιστεύω ότι όταν όλα θα πάνε καλά. Στη Χάριν το καλοκαίρι θα είναι σαν να μην έχει συμβεί. Ακριβώς. Πολύ μεγάλη προσπάθεια όλων. Και αν δει κανείς το τότε, δηλαδή όταν είδατε το τι συνέβη με τις καταστροφές και τη φωτιά κτλ., είναι ήδη τόσο εντυπωσιακή η αλλαγή που έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο οποίο είμαι και εγώ μέλος, με αυτές τις θερμοκρασίες που προείπες, πήγανε στο ψηλότερο σημείο και η διαφορά θα τη δείξεις. Θα δεις τα πλάνα που έχουν κάνει. Πόρτες, παράθυρα, ναι. Μέσα βάψανε και όλα τι, τα μανουάλια όλα. Η αλήθεια είναι ότι το ελικόπτερο της ΔΕΗ που ήταν εδώ, επιπληρωμή βέβαια, τα έξοδα πληρωμένα από την οικογένεια διαχειρίζοντας των οβολών του κόσμου, ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση. Το ελικόπτερο τώρα βέβαια δεν υπάρχει και το ρόλο των ελικοπτέρων το παίζουν οι πλάτες των εθελοντών και τα μονάδια. Μέχρι γαϊδουράκια είδαμε πάνω, έτσι. Ακριβώς. Και πέτρες κουβαλούσαν οι άνθρωποι για να μπορέσουν όλα αυτά. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια, μπράβο και καλή δύναμη να τους δίνει ο προφήτης Ηλίας. Και να πω ότι όλα να αποκατασταθούν. Αποκτήσαμε πρόσφατα σαν επιχείρηση. Χαρίσαμε τους προβολείς και ήταν ένα σημείο αναφοράς για μας, να κοιτάμε το ψηλότερο σημείο. Ευτυχώς οι προβολές δεν έπαθαν τίποτα. Ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Στο υπόγειο του μοναστηριού, οπότε θα ξαναμπούν κανονικά με το που θα ανοίξουν οι κεροί και θα το βλέπουμε φωτισμένο. Όλα καλά, βοήθειά μας, συνεχίζεται η προσπάθεια. Σίγουρα. Και όλοι θα χαρούμε το τελικό φυσιολογικό αποτέλεσμα. Εκεί φαίνεται και η αγάπη του κόσμου τελικά. Και φαίνεται και πραγματικά είδες ενωμένοι πόσα πράγματα όλοι μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς. Πάρα πολλά. Είναι στόχο. Το άλλο είναι αυτό που ανέφερες βέβαια στην γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου και Κοπή Πίτας, την επικινδυνότητα του περπατήματος και μόνο των πεζών αλλά και των οχημάτων στο κέντρο της πόλης μας. Το είπα και στον κύριο Μαστροκούπο. Είναι περισσότερα από ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πρέπει ο κόσμος να γίνει φιλικός. Έτσι. Εάν γίνει φιλικός ο κόσμος θα δούμε πράγματα εδώ στο νησί και από τους επισκέπτες αλλά και από εμάς που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Είμαστε όλοι εδώ να βάλουμε πλάτη. Θα κάνουμε και υπερβάσεις σαν άνθρωποι, γιατί πρέπει να τις κάνουμε και να αποκατασταθεί το θέμα. Όλα είναι για το καλό των πολιτών και όλων εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο και των επισκεπτών. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα, παιδιά. Τα παιδιά κουβαλάνε πέτρες για να πάνε εκεί που θα χρειαστεί το χτίσιμο. Αντριωμένη, χαίρο χαίρο ελεύθερη.
και σαν πρόβλημα.